Γεια σας φίλοι μου. Πριν από αρκετό καιρό βρήκα αυτό εδώ το αμαξάκι πεταμένο στα σκουπίδια. Πραγματικά με έκανε εντύπωση πως πετάει κάποιος ένα τέτοιο ολόκληρο πράγμα στην ανακύκλωση. Φαίνεται σε πολύ χάλια κατάσταση, όμως θα επιχειρήσω να εφαρμόσω πρωτογενή ανακύκλωση. Δηλαδή, να μην πετάξω κάτι, να το φτιάξω και να του δώσω μια δεύτερη ζωή. Ξεκίνησα λοιπόν σιγά σιγά, έβγαλα το τιμόνι. Αφού το καθάρισα πρώτα καλά καλά με σαπούνι και βούρτσα, να φύγει όλη η βρωμιά από πάνω, λέω δεν κάθομαι να το κάνω και δερμάτινο, να του δώσω έτσι μια πιο έτσι γκλάμουρ μορφή, αυτό το ηλεκτρικό καρτ, το ηλεκτρικό αμαξάκι. Πήρα μια παλιά δερματίνη που είχα στην άκρη, από την αφροκοπτική φυσικά η δερματίνη, εντάξει, τα καλύτερα δερμάτινα υφάσματα τα πάντα έχει αφροκοπτική. Και έτσι που λέτε πατρόναρα, βλέπετε εδώ, έκανα μια λωρίδα δερμάτινη, έκανα ένα γαζί εκεί πέρα ούτως ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Κάπως έτσι φτιάχνονται και τα τιμόνια στα αυτοκίνητα. Δηλαδή στο αυτοκίνητό μας μπορούμε να φτιάξουμε κάπως έτσι τιμόνι. Ίσως μια μέρα να κάνω και ένα βίντεο. Λοιπόν, το προβάρω, βλέπετε στη συνέχεια, να δω ότι μπαίνει ωραία σφιχτά. Με το μολύβι μου έτσι σημειώνω πρόχειρα στα γρήγορα τα σημεία όπου είναι οι ακτίνες του τιμονιού και κόβω τα σημεία αυτά προσεκτικά για να μπορέσει, ας πούμε, να μπει στην ακτίνα. Και εδώ κάνω ένα γαζί, γιατί πρέπει γύρω γύρω να έχει γαζί, ούτως ώστε εγώ να μπορέσω μετά να το πλέξω αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι μια διαδικασία που σίγουρα θα πρέπει να έχετε γνώσεις και να ράβετε και να κάνετε διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ τυχαίνει να ξέρω να ράβω, φτιάχνω πολλά πράγματα με τη ραβδομηχανή, οπότε έτσι μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα βάζω βεζινόκολλα, ούτως ώστε να κολλήσει πάνω η δερματίνη, και στη δερματίνη στεγνώνει λίγο, βλέπετε εδώ το διπλώνω, το φέρνω όσο μπορώ στα ίσια. Το τιμόνι είναι πάρα πολύ μικρό και είναι δύσκολο να στρώσει καλά πάνω η δερματίνη, οπότε ήταν σίγουρο ότι θα έχει κάποιες ζάρες, αλλά δεν πειράζει, πιστέψτε με, το αποτέλεσμα στο τέλος βγαίνει καλό. Και εδώ αρχίζω και το πλέκω, το ενώνω δηλαδή με το χέρι τη μία άκρη με την άλλη, πότε μέσα από το δέρμα πότε από τα γαζιά, και έρχεται και σφίγγει αυτό το πράγμα. Από κάτω έχει και εκείνο το κίτρινο το στεφάνι, το οποίο θα κάτσει μετά και θα έρθει και θα γίνει μια χαρά. Εδώ είναι το κάθισμά του, το οποίο λέω ήθελα και αυτό να το δώσω έτσι μια τέτοια νότα διαφορετική, οπότε από σκέτο κάθισμα θα του βάλω κάποια μαξιλαράκια δερμάτινα. Λοιπόν, το ανοίγω στα δύο, εννοείται ότι το πλένω και αυτό πάρα πολύ καλά με τη βούρτσα, να φύγουν όλα τα αυτοκόλλητα από πάνω, να καθαρίσει. Εδώ το πατρονάρω, πατρονάρω δηλαδή έτσι όπως βλέπετε, βλέπετε το κάθισμα που έχει κάποια έτσι οβάλ σημεία, σε αυτά τα σημεία θα βάλω δερματίνη. Κάνω ένα πατρόν με το μολύβι μου, βγάζω τα πατρόν μου. Το αυτοκόλλητο δεν το έβγαλα γιατί εκεί πάνω θα κάτσει η δερματίνη, οπότε δεν θα φαίνεται. Μετά πατρονάρω και ένα κομμάτι χαρτόνι. Αυτό εδώ είναι ένα ξύλο που μπαίνει πίσω στις πλάτες από τις ντουλάπες. Βρήκα ένα εκεί περίσσιο που είχα στην άκρη. Και τώρα κόβω και λίγο αφρολέξ. Βλέπετε, πατρονάρω πάνω στα ξύλα και κόβω λίγο αφρολέξ, ώστε να βάλω και μια στρώση αφρολέξ. Τα έχω αριθμίσει για να ξέρω ποιο μπαίνει πού. Τα κάνω μια τρύπα στο κέντρο, ούτως ώστε να τα βάλω και μια βίδα για να κάτσουν ακόμη καλύτερα. Βάζω κόλλα, το αφρολέξ. Βλέπετε, ρίχνω κόλλα, βεζινόκολλα, αφρολέξ, να κάτσει πάνω το αφρολέξ. Και στη συνέχεια πατρονάρω και τη δερματίνη αυτή την περίσσια που σας είπα και αρχίζω και κολλάω και τη δερματίνη να φτιαχτεί το μαξιλαράκι. Έτσι, και μετά το βιδώνω στην καρέκλα, και επειδή η καρέκλα είναι κάπως στρογγυλή για να φωλιάζει έτσι πάνω το παιδί όταν κάθεται, γι' αυτό έβαλα στο κέντρο τη βίδα, ούτως ώστε με μία βίδα σφίχνοντάς την να έρθει και να κάτσει ακριβώς το μαξιλαράκι. Για δείτε εδώ πέρα, τα βίδωσα όλα και βουαλά, νάτι λοιπόν η καρέκλα και δίπλα το τιμονάκι. Τώρα αρχίζω και διαλάω, γιατί το τιμόνι και η καρέκλα μπόρεσαν και βγήκαν εύκολα. Αρχίζω και κάνω κομμάτια
όλο το κάρτ, βλέπετε, ό,τι πλαστικό υπάρχει, όλα τα βγάζω να διαλυθεί τελείως. Πλεξούδες, καλώδια, όλα, όλα, προσεκτικά. Καθαρίζω από αυτοκόλλητα, τα πλένω καλά, τα πλαστικά, ούτως ώστε να τα βάψω. Εδώ πήγα πάνω στην ταράτσα, πήρα ένα μαύρο ματ σπρέι, τα βάψα, τα έκανα δυο χεράκια. Βλέπετε εδώ πέρα, μπαμ μπαμ. Και όλο το σασί του αυτοκινήτου, βλέπετε. Αυτή είναι η πάνω μεριά. Έβαψα και την κάτω. Θέλει αρκετά έτσι καλό βάψιμο, γιατί έχει πολλές γωνίες. Να την και η κάτω η μεριά. Και αυτή, δεύτερο χεράκι. Όλα ένα δεύτερο χεράκι από πάνω να τα ψεκάσουμε. Δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει. Το χρώμα εδώ είναι τα νίκελ του, τα οποία πραγματικά τα γυάλισα με άζαξ και σε κάποια σημεία που είχε έτσι κάπως σκουριάσει από πάνω, εκεί θα δείτε τώρα, πήρα το σφουγγαράκι της κουζίνας και τα τρίψα έτσι μαζί με άζαξ και εξαφανίστηκαν όλα αυτά τα κομμάτια που είχε έτσι με λίγο σκουριά από πάνω, καθάρισε τελείως. Και έτσι είναι έτοιμα και τα σίδερα. Και κάποια φάση τα έβαλα όλα στο σπίτι αφού στεγνώσανε και άρχισα να κάνω το μοντάρισμα. Ξεκίνησα, έδεσα το σασί, έβαλα τους διακόπτες, τα καλώδια όλα. Βλέπετε εδώ πέρα, σχεδόν ολοκληρώθηκε το αμαξάκι. Βάζω και τα νίκελ. Αυτά είναι τα δύο νίκελ που στην ουσία κρατάνε και την καρέκλα. Τα βιδώνω όλα σιγά σιγά, εδώ είναι όλα τα ηλεκτρικά. Έβαλα και τα άλλα δύο νίκελ που εκεί στέκεται και το τιμόνι, κρατιέται μπροστά η μούρη το αμάξι. Τα έχω κλείσει όλα, τα έχω βιδώσει όλα πάνω και πήρα και μια μπαταρία καινούρια εξάβολτη, βλέπετε 10,5 ευρώ, τίποτα. Και έτσι ολοκληρώθηκε και τελείωσε το καρτάκι και νομίζω ότι είναι ένας σωστός τρόπος για να ανακυκλώνεις αντικείμενα παλιά, τα οποία κάποιος τα πετάει. Αυτό τώρα θα πήγαινε στην ανακύκλωση, θα γινόταν παλιοσίδερα. Ενώ τώρα δείτε, εδώ ο ανεψιός μου, αν και λίγο μεγάλος, βλέπετε ίσα ίσα χωράει πάνω, μια χαρά κάνει βόλτες στον πεζόδρομο. Φυσικά και για ένα πιο μικρό παιδάκι θα είναι ακόμα καλύτερο. Εγώ το έχω αφήσει εκεί στο μαγαζί του αδερφού μου να κάνουμε βόλτα, όποιος θέλει να βολτάρει. Αυτή είναι η πρωτογενής ανακύκλωση. Δίνεις μια δεύτερη ζωή σε ένα παιχνίδι, σε ένα αντικείμενο. Αν έχετε κι εσείς κάποιο παιχνίδι το οποίο δεν το χρειάζεστε, θέλετε να το πετάξετε ή χάλασε, στείλτε μου μήνυμα να το δώσουμε μια δεύτερη ζωή και γιατί όχι να το χαρίσουμε και σε ένα παιδάκι που το έχει ανάγκη. Ευχαριστώ, τα λέμε.